Ποιο είναι λοιπόν το σχόλιο για, για να την επιστροφή του εστισί, Παύλου Πολάκη. Δεν τους νοιάζουν οι άνθρωποι. Δεν τους νοιάζει ότι ποδοπάτησαν ανθρώπους. Δεν τους νοιάζει αυτό. Τους νοιάζουν τα προσωπικά τους, ποιος θα πάρει ποια έδρα. Είναι πολύ βαριά κατηγορία συνολικά, συνολικά ένα. για ένα κόμμα. Γιατί θα δε. μπορούσε να πει κανείς, ότι και στη θα Νέα σας Δημοκρατία σας θα κα... αδιαφορήσατε θα για πολλά θα άλλα πράγματα έτε, που έτε, αφορούσαν ανθρώπου. Εγώ έχω κάνει απόλυση πέντε χρόνια ναι. υπουργό. Δεν έχω μιλώ για εσά. Λέω, εσεί κατηγορείτε συλλήβδην ένα κόμμα. Λοιπόν, ένα τώρα, κόμμα ακούστε τώρα, ακούστε τώρα. και μάλιστα τη αξιωματική αντιπολίτευση. Για να ξέρετε και ποια Πάμε για το άλλο τώρα για να το κλείσουμε αυτό. Να ξέρετε ποια είναι η εξέλιξη. Άμεσα θα καλέσω τον Ιωδή να εφαρμόσει τη δικαστική απόφαση του εργατικού δικαστηρίου που ζητάει την άμεση επαναπρόσληψή του και την αποζημίωσή του με όλη την καταβολή τη μισθοδοσία του από το 2018 εντόκο. Αυτά συνολικά για του άνθρωπου είναι πάνω από εκατομμύριο. Αυτό το εκατομμύριο που θα πρέπει να πληρώσει τώρα ο Έλληνα φορολογούμενος ναι. τα καπρίτσια του Παύλου Πολάκη και του ΣΥΡΙΖΑ, αυτομάτω ο Εωδή θα κάνει αγωγή για να τα πάρει από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τη εποχή Παύλου Πολάκη, που κατ' εντολήν Παύλου Πολάκη απέλησαν αυτού του ανθρώπου. Και θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι που απέλησαν, απέλησαν εργαζόμενου για να κάνουν το χατήρι του Πολάκη, θα πάνε στο δικαστήριο και θα πληρώσουν από την περιουσία του αυτό το ένα εκατομμύριο. Γιατί πρέπει κάποτε, κύριε Κοτρότσε, στην Ελλάδα να καταλάβουν ασκούν διοίκηση, αυτό αφορά και τον εαυτό μου, αυτό που έλεγε ο αρχαίο ποιητή Αγάθων. Μάλιστα. Τον άρχοντα τριών δημιουργών. Δεν θα πούμε για τη υγεία σα. Ανθρώπων μια τελεία σε αυτό. Κατά νόμον άρχη και ούκα ή άρχη. Λοιπόν, αυτά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΥΡΙΖΑ θα πληρώσουν από την περιουσία του αυτό το ένα εκατομμύριο. Και αν του έβαλε ο α πάνε στο δικαστήριο να πούν, μα έβαλε ο Πολάκης για να πάρουμε το Πολάκη. Λοιπόν. Τώρα, ω προ την ουσία, αυτό που ζούμε σήμερα, το πολιτικό εννοώ, αυτό που ζούμε σήμερα είναι μια η Τραγουδία, Εγώ ξέρετε, διαβάζω πολιτική ιστορία και μ' αρέσει. Το να λέει παρακαλετά ο Κασελάκης τον Πολάκη γύρνα πίσω. Και ο Πολάκης να του λέει, εγώ δεν είμαι παιδάκι να με διώχνεις και να με φέρνεις πίσω. κατά τα την Κυριακή στην Κεντρική Επιτροπή. Δηλαδή, να φτύνει ο Πολάκης τον Κασελάκη κατά αυτόν τον τρόπο σε πανελλήνια μετάδοση, προσέχνει η δεύτερη φορά. Βγαίνει ο Κασελάκης και λέει, θα πάρω τηλέφωνο τον Πολάκη και απαντάω πολλά από το ντοκουμέντο, δεν έχω χρόνο να μιλήσω με τον Κασελάκη. Δημόσια. Έχετε ξανακούσει ποτέ βουλευτή κόμματο να λέει δημόσια: Δεν έχω χρόνο να μιλήσω με τον αρχηγό μου. Έχετε ακούσει έναν. Σε οποιοδήποτε κόμμα του πλανήτη. Για καλά, το για της μιλάμε.